Το Κέντρο Ιστορικής και Λογογραφικής Έρευνας ο Απόλλων συνεχίζει με συνέπεια και ήθος το πολύ σημαντικό του έργο, καταγράφοντας την πλούσια πολιτιστική παράδοση του τόπου μας συστηματικά και επιστημονικά τεκμηριωμένα εδώ και χρόνια. Η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας στέκεται και φέτος αρρωγός σε πολιτιστικές εκδηλώσεις με κοινωνικές προεκτάσεις, ιδίως σε πρωτοβουλίες που προσβεύει ο Σύλλογος Απόλλων, ο οποίος δίνει μεγάλη βαρύτητα στη διοργάνωση μερίδων, εργαστηρίων και πανελληνίων συνεδρίων, έχοντας ως συνδιοργανωτές το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας, το Δήμο Καρδίτσας. Το μουσικό συνέδριο με θέμα αστικές λαϊκές μουσικές έρχεται να προσθεθεί στην ιστορική θεματολογία που κάθε χρόνο εμπλουτίζεται και αισθανόμαστε τιμή και περηφάνεια για τη συνεισφορά στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Στο συγκεκριμένο σημείο θα ήθελα να καλωσορίσω και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Κοκκόνη. Είναι μεγάλη τιμή μας που βρίσκεται εδώ. Και θα ήθελα εκ μέρους της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη να απευθύνω τα συγχαρητήριά μου στον Απόλλωνα, που αποτελεί ένα φάρο πολιτισμού, και προσωπικά στην κυρία Κοζιού και στο ΔΣ και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνέδριο. Θα ήθελα επίσης να καλέσω όλους τους καρδιτσιώτες και τις καρδιτσιώτισσες σε αυτό το τριήμερο των πολιτιστικών εκδηλώσεων για να τιμήσουμε έμπρακτα όλους εκείνους που υπηρετούν ακούραστα για με προσήλωση το στόχο της ανάδειξης και της διατήρησης και της διάδοσης του λαϊκού μας πολιτισμού με τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλού επίπεδου. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στις 18 Οκτωβρίου θα βρίσκεται εκεί και αναμένουμε τα πρακτικά του συνεδρίου, γιατί πραγματικά, όπως είπε και η κυρία Κοζιού, χωρίς πρακτικά είναι ένα ελλιπές συνέδριο. Καλή επιτυχία, ευχαριστώ.